Εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο θα είναι ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο εργατολόγος μας, αλλά και ο Θρασίβουλος ο Μίερης, ο φοροτεχνικός μας, καθώς υπάρχουν πολλές αλλαγές που πρέπει να βρούμε λύσεις σε όλες τις δικές τις απορίες. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία. Άμεση προσφυγή στις κάλπες, χωρίς να πραγματοποιηθεί σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, θα ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας των διευρυντικών εντολών, ο Προκόπης Παυλόπουλος αναμένεται να δώσει άμεση εντολή για σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Όπως όλα δείχνουν, μετά την επιστροφή της διερευνητικής εντολής από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στις 6 το απόγευμα της 5ης, θα οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ ως ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες αναμένεται να οριστεί 20 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, συνεχίζει σήμερα τις επαφές του ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, στο πλαίσιο της 3ης διερευνητικής εντολής για το σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Το απόγευμα θα συναντηθεί με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φωβγένη Ματά, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων. Από τις 15 Οκτωβρίου τίθενται σε εφαρμογή και οι πρόσφατες με το νέο μνημόνιο αλλαγές στις 100 δόσεις. Το επιτόκιο θα αυξηθεί αυτόματα στο 5% από 3% για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ενώ για φορολογούμενους με χαμηλότερες οφειλές, προκειμένου να μην ισχύσει επιτόκιο 5%, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, σύμφωνα με το Ε9, να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ. Ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν απώλεια της ρύθμισης για όσους οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ατομικές ή αυτές, για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, μέσα σε 3 μήνες από την προθεσμία πληρωμής. Όσοι χρωστούν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για περισσότερους από 3 μήνες, θα πρέπει να προετοιμαστούν για δημόσια διαπόμπευση από τον Οκτώβριο του 2015. Το νέο μνημόνιο προβλέπει και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα κατάλογο φυλετών για χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εκκρεμούν για περισσότερους από 3 μήνες. Ακόμη και αν οι εκλογές πάνε λίγο πίσω της διαδικασίας δημόσιας διαπόμπευσης των οφειλετών του Δημοσίου, ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει. Ακόμα δεν είναι απολύτως σαφές το όριο φυλής, το οποίο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημόσιας διαπόμπευσης. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο όμως ότι δεν θα αφορά μικροφυλέτες, αλλά φορολογούμενους με μεγάλα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πέραν της δημόσιας διαπόμπευσης θα ανοίξουν το δρόμο και για σαρωτικές παράλληλες κατασχέσεις. Μάλιστα, για οφειλέτες με χρέη άνω των 70.000 ευρώ, οι κατασχέσεις θα είναι αυτοματοποιημένες, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα στείλει στις τράπεζες λίστα με όλους τους φορολογούμενους με μεγάλα χρέη και θα ζητά διασταύρωση με τα αρχεία καταθέσεων και άμεση δέσμευση των κεφαλαίων που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μεγάλη χαμένη από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό που έφερε το 3ο μνημόνιο είναι οι γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Υπολογίζεται πως περίπου 80.000 γονείς και κυρίως μητέρες ανηλίκων μπαίνουν στην προκρούστια κλίνη της αύξησης των ορίων ηλικίας. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μιας σειράς ευνοϊκών διατάξεων και να ανοίξουν νωρίς την πόρτα της εξόδου σε ηλικίες από 50 και πάνω, οι οποίοι τώρα θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται σε ακραίες περιπτώσεις μέχρι και 17 χρόνια, αφού από 1η-1η του 2022 όλοι θα βγαίνουν με πλήρη μόνο στα 67 ή στα 62 με 40 χρόνια και μειωμένοι στα 62 με 15 ετία.
Αντιμέτωποι με μειώσεις επικουρικών συντάξεων βρίσκονται 122.000 συνταξιούχοι, ένστολοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενοι γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι, καθώς σε εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου, 11 ταμεία ή κλάδοι εντάσσονται υποχρεωτικά στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Έτσι, εντός του Σεπτεμβρίου, το ΕΤΑ μετατρέπεται στο μοναδικό υπερεπικουρικό, με συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, με αβέβαιο το μέλλον του, αφού τόσο ο κυβερνητικός σχεδιασμός όσο και το Τρίτο Μνημόνιο προβλέπουν στην πράξη την κατάργηση της επικουρικής σύνταξης και τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου ταμείου που θα καταβάλει μία σύνταξη, συνολικά όχι μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ. Πλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου, τα ταμεία αυτά ενσωματώνονται στο ΕΤΑ και θα λειτουργούν με ενιαία διοικητική αλλά και οικονομική οργάνωση. Οι μεγάλες αλλαγές αναμένονται με την εφαρμογή του νέου ενιαίου κανονισμού ασφάλισης του Ταμείου, μέσω του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι θα υπόκεινται σε ενιαίους κανόνες που θα δικαιούνται αντίστοιχες παροχές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα αποφασίσει στην Ελλάδα να σοβαρευτεί και να υπακούσει επιτέλους τους κανόνες της οικονομικής λογικής και όχι της πολιτικής, του πολιτικού συμφέροντος, αν αυτό άρχισε από σήμερα, η δημοσιονομική ισορροπία μπορεί να αποκατασταθεί σε 1, 2, 3 χρόνια. Όταν η οικονομία σταθεροποιηθεί στα δημοσιονομικά και στους υγειοπληρωμών, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Νευρικότητα επικρατεί και σήμερα στις αγορές. Να πάμε τώρα στη συνάδελφο την Αμαλία Τιγκάτζου για να μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα, Αμαλία. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Μια συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο διαδικαστικού χαρακτήρα, με πολύ χαμηλές συναλλαγές και με πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, με την πλειοψηφία των μετοχών να βρίσκονται εκτός ενδιαφέροντος. Δεν λέμε συνέχεια κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, δεν έχουμε να πούμε κάτι νεότερο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Με τους Έλληνες επενδυτές να απέχουν λόγω capital controls, με τους ξένους να κρατούν στάση αναμονής, καθώς και το πολιτικό ρίσκο έχει ενταθεί λόγω των προώρων εκλογών. Καταλαβαίνετε, κορίτσια, ότι θα είναι ένα χρηματιστήριο και τις επόμενες εβδομάδες που θα κινείται σε ρηχά νερά. Η εικόνα απαξίωσης θα συνεχιστεί. Και αυτό που λένε οι χρηματιστηριακοί παράγοντες είναι ότι θα πρέπει να προκύψει μια ισχυρή κυβέρνηση από την κάλπη που θα εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των διαστατικών αλλαγών, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και βεβαίως θα πρέπει να αρθούν τα capital controls που περιορίζουν τις κινήσεις, κατά πολύ τις κινήσεις των Ελλήνων επενδυτών. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον ξένων παικτών για τις ελληνικές μετοχές και όχι μόνο για τις τράπεζες, γενικότερα για τις ελληνικές μετοχές, προκειμένου η αγορά να ξεφύγει από αυτή την κακεξία και να εισέλθει σε μια ανωδική τροχιά, έστω και ήπιου χαρακτήρα, αλλά να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα πραγματικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα αυτό που είπαμε και χθες, οι εκλογές είναι κάτι που δεν διευκολύνουν αυτή την εικόνα να καλυτερεύσει. Ωστόσο, όπως ακριβώς είπες, εκτιμούν ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια δυνατή κυβέρνηση θα αλλάξει το όλο κλίμα. Λοιπόν, θα σου δώσω μία τάκα χρηματιστή ότι το πρόβλημα του χρηματιστηρίου στην παρούσα φάση είναι πολιτικό. Την κρατώ γιατί νομίζω ότι αποτυπώνει εύγλωτα το πρόβλημα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και θα σου δώσω επίσης και μία είδηση που θεωρώ ότι είναι αποκλειστική. Τι γυρεύουν διεθνείς διαχειριστές στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο πριν λίγη ώρα,
διαχειριστές που εκπροσωπούσαν αμερικάνικο επενδυτικό οίκο, μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό οίκο, τα λέγανε μεταξύ τους σε πηγαδάκι. Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι αυτό συγκεκριμένο αμερικανικό, αμερικανική τράπεζα ήρθε στην Αθήνα, ήρθε στη χώρα μας για να δει και να διαπιστώσει η δίσομα στην κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Θα έχει ραντεβού με όλες τις συστημικές τράπεζες και βεβαίως αυτό γίνεται και στα πλαίσια των επερχόμενων αυξήσεων κεφαλαίου. Όμως αυτά τα ραντεβού, από ό,τι μαθαίνω, θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της ανακεφαλοποίησης και την ίδια στιγμή, καθώς υπάρχει στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου το roadshow του ελληνικού χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, Kia, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι επαφές μεταξύ ξένων διαχειριστών και στελεχών και των τραπεζών αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων που θα βρεθούν στη Λονδρέζικη πρωτεύουσα, στη Μέκα των αγορών, θα είναι συχνά και πυκνά. Όσον αφορά το roadshow της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο, να σου πω ότι δικές μας πληροφορίες λένε ότι τα ραντεβού που έχουν κλειστεί είναι αρκετά και έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες. Για να μην ξεχνάμε, κορίτσια, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι διαχειριστές εμφανίζονται λίγο επιφυλακτικοί στο να συμμετάσχουν στο roadshow. Ωστόσο, φαίνεται ότι πλέον έχουν κλειστεί αρκετά ραντεβού και κυρίως στις τράπεζες. Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα μέχρι τις 10 και τις 11 Σεπτεμβρίου, τι θα ρωτήσουν οι διαχειριστές στους εκπροσώπους των συγκεκριμένων εταιριών. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι και οι εκλογές και η πορεία της οικονομίας των μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τα stress test και οι επερχόμενες αυξήσεις κεφαλαίου θα κλέψουν την παράσταση. Για μια ακόμη φορά, φαίνεται ότι τα περισσότερα ραντεβού θα έχουν οι τράπεζες, θα είναι παρούσες οι τράπεζες όλες στο roadshow του Λονδίνου και ίσως από εκεί προκύψει κάτι καλό για το ελληνικό χρηματιστήριο. Τι εννοώ, ότι ίσως κάποιοι διαχειριστές πιστούν για τις προοπτικές κάποιων ελληνικών εταιριών και μπουν στις συγκεκριμένες μετοχές. Τα δυνατά τους όπλα λοιπόν θα βάλουν στο Λονδίνο και στο roadshow και φέτος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία Κάτζου, και για την αποκλειστική είδηση. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εργατολόγος μας, και ο Θρασίβουλος Ομίαρης θα είναι εδώ πέρα για να απαντήσουν σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην ώρα τη δική σας, καθώς αυτή την ώρα, από τώρα δηλαδή, μπορείτε να ξεκινήσετε και να μας παίρνετε τηλέφωνα ή να στείλετε το SMS σας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας για να απαντήσουμε ζωντανά με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατολόγο μας. Είναι εδώ πέρα στο στούντιο Σοφία μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Σεζόν με αλλαγές όμως. Οπότε η παρουσία σας αλλιώς είναι όπως είπαμε. Που έγιναν από τα ποδητήρια ξεκινάει η σεζόν. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε τις αλλαγές. Πρώτη φορά τέτοιο νομοθετικό έργο μέσα τον Αύγουστο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν ξέρω για εσάς, κύριε Τσουκαλά. Λίγες μέρες και ήταν τα πάνω κάτω. Και οι διακοπές που κάναμε ήταν μέσα στο άγχος λόγω των αλλαγών. Ωστόσο, αυτό που μας είπε ο κύριος Τσουκαλά, Σοφία, και στο διάλειμμα είναι ότι θα θέλατε να ξεκινήσουμε πέρα από το ασφαλιστικό το οποίο. Έχουμε δύο βασικά που αφορούν τον κόσμο. Ψηφίστηκαν με τα παραπετούμενα του νέου μνημονίου και με το νέο μνημόνιο με τα παραπετούμενα. Ήταν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και ήταν και οι αλλαγές, η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, ακόμα βέβαια κρεμούν οι εγκύκλοι που θα προσδιορίζουν ακριβώς αλλαγές, αλλά έχουμε εικόνα όπως και στο νόμο Κατσέλη. Στο νόμο Κατσέλη, για να πούμε λίγο σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές είναι συγκεκριμένες. Είναι δύο που είναι οι θετικές αλλαγές. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή? Ενώ μέχρι τώρα μπορούσε εκείνος που μπαίνει στο νόμο Κατσέλη να βάλει μόνο δάνεια και χρέη ιδιωτικά, χρέη προς πιστωτές mm-hmm. ή προς ιδιώτες, πλέον υπάρχει η δυνατότητα για τον δανειολήπτη και τον οφειλέτη να βάλει στο νόμο Κατσέλη και χρέη σε εφορία και χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Και χρέη σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα μπορεί στην ουσία να πακετάρει το σύνολο των οφειλών του, ακριβώς, είτε αυτά είναι προς το δημόσιο είτε είναι προς τις τράπεζες, και να έχει μια γενική συλλογική διευθέτηση των οφειλών αυτών. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για επαγωγή στο νόμο Κατσέλη να επανυποβάλουν νέα αίτηση κρατώντας την ημερομηνία που είχαν για τη δικάσιμο, βάζοντας μέσα και τα ισοφυλές αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε στην εφορία, στα ταμεία, να ζητήσουν και από εκεί πέρα βεβαίωση οφειλών. Mm-hmm. Απλά το μείζον ποιο είναι να γνωρίζει ο κόσμος, δεν γίνεται παράλληλη χρήση διαφορετικών εργαλείων. Δεν γίνεται και 100 δόσεις και νόμος Κατσέλη. Μα για 100 δόσεις ούτως ή άλλως, όποιος έχει μπει σε 100 δόσεις, όχι, έχει μπει. Λέει, λοιπόν, αν για παράδειγμα η κυρία Μίτυλη έχει μπει στις 100 δόσεις.
Αλλά επειδή έχει μεγάλες οφειλές και έχει οφειλές και στην τράπεζα, θέλει να μπει και στο νόμο Κατσέλη. Έτσι. Όχι, λέει. Δεν γίνεται, λοιπόν. Αν θες να μπει στο νόμο Κατσέλη και να βάλεις και τις οφειλές στην εφορία, αυτομάτως πετιέσαι εκτός των εγκατοδόσεων. Mm-hmm. Άρα πρέπει πολύ καλά με έναν ειδικό να σκεφτεί ο οφειλέτης αν τον συμφέρει να βάλει τις οφειλές της εφορίας ή των ταμείων στις εκατοδόσεις. Μάλιστα. Αν δει ότι το συμφέρει, δεν το κάνει. Ναι. Άλλη μεγάλη τομή που είχαμε. Βέβαια. Πολύ σημαντική, θετική και αυτή, γιατί έχουμε και αρνητικές. Υπάρχουν και τα θετικά λοιπόν. Αυτή είναι θετική. Ναι. Να βάλουμε μόνο μία ανωτελεία, θα μου επιτρέψετε κύριε Τσουκαλά, γιατί προηγούνται οι τηλεθεατές μας και επειδή ήδη ο κύριος Αλέξανδρος μας περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Ήθελα να ρωτήσω συνταξιοδοτικό. Μάλιστα. Στον κύριο Τσουκαλά. Έχω γεννηθεί το Νοέμβριο του 1953. Και σήμερα και τον Νοέμβριο κλείνω 62 χρονών. Δουλεύω από το Νοέμβριο του 1983 στην ανώτερη κλάση. Είμαι σε φαρμακευτική εταιρεία και δούλευα μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 τώρα. Ωραία. Και το 2014. Πόσα ένσημα έχετε? Ορίστε. Έχετε δηλαδή συνεχόμενα από το 83 έως το 2015? Όχι, μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 είχα συνεχόμενα. Ωραία. Είχα δηλαδή γύρω 9.000. 31 χρόνια περίπου 9.300 ένσημα. Ναι. Ωραία. Έχω και πανεπιστήμιο και στρατό. Αν είχατε 9.300 τον Νοέμβριο του 2014, το Δεκέμβρη του 2012 είχατε περίπου 8.800 ένσημα. Τον Νοέμβριο είχα 8.738. 8 του 12, το Δεκέμβρη του 2012. Είχανε 8.738 πραγματικά. Πόσο καιρό έχετε πάει στρατό? 22 μήνες και 4 πανεπιστήμια. Δυστυχώς δεν επαρκεί ο χρόνος. 62 πλήρη με 40 χρόνια. Σήμερα έχετε ακριβώς πάλι 31 χρόνια. Μέχρι 7 μπορείτε να αγοράσετε, άρα 38 χρόνια. Άρα πρέπει να κάνετε προαιρετική ασφάλιση άλλα 2 έτη για να φύγετε με πλήρη. Διαφορετικά μπορείτε να βγείτε στα 62 σας με μειωμένη σύνταξη 30% όμως. Με 10.000 δεν μπορώ να βγω το 12 όταν είχα. Είχατε 8.800 ένσημα, 8.700, είχατε 8.700 ένσημα το 12. 12 πραγματικά. Α, ναι, ναι, μπορείτε με 1.500 αναγνωρίσιμα, σπουδές και στρατό ακριβώς, 10.000 ένσημα. 10.258. Περιμένετε, 63 μισό η πλήρης. Ναι, ανεβαίνω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Λέει ο νόμος, ο άντρας που έχει 10.000 ένσημα με εξαγορές το 12, ναι, πλήρη 63 μισό, μειωμένη, ναι, στα 60. Μάλιστα. Αυτό δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει. Στη μένω στα 63 μισό, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Το υπόλοιπο που δεν δουλεύω μου επηρεάζει τη σύνταξή μου όταν θα βγω? Η συγκεκριμένη διάταξη δεν απαιτεί για την πλήρη 100 ένσημα ανά έτος, άρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Απλά δεν μπορείτε να βγείτε με μειωμένη, γιατί... Το ξέρω, λέει, υπάρχει, πέρασε ένας νόμος, τον ξέρω. Ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλέξανδρε. Γεια σας, γεια. Ο επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Μιχάλης. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Μιχάλη. Ήθελα να ρωτήσω τον εργατολόγο κάτι. Ο κύριος Τσουκαλάς σας ακούει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είμαι γεννημένος τον Ιανουάριο του 1959. Από το 77 έως το 80 δούλευα με εργοδότη το ΙΚΑ. Μετά πήγα φωτάρο. Α, 3 χρόνια ΙΚΑ. Ναι, περίπου και κάτι. Από το 83 τον Αύγουστο έως και σήμερα είμαι στο δημόσιο. 32 χρόνια λοιπόν. Έφευγα με διαδοχική ασφάλεια. Πόσο χρόνο είστε? Του ηλικίας. Το 59 γεννημένος. Η αυτοή έχει καταργηθεί. Εσείς με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Στρατό, ναι. Πόσο καιρό έχετε πάει? 1,5 χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε. Είστε 56 ετών. 56-57. Ωραία. Θα κλείνω τον Ιανουάριο. Εσείς θα βγαίνατε κανονικά με 37 ανεφορείου ηλικίας. Σήμερα, όπως μου τα λέτε, τι? Το συμπληρώνω τον Οκτώβριο. Περιμένετε, εκεί έρχομαι, εκεί πέρα. Έρχομαι εκεί. Συμπληρώνω τον Οκτώβριο. Έρχομαι, αυτό σε πρέπει να σου πω. Βάσει του νόμου, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με 37 ανεφορείου ηλικίας, αλλά περιμένουμε τις αντικλείους για να το σιγουρέψουμε, βγαίνουμε, τους βγάζει το εκτός ορίου, τους πηγαίνει στα 55. Είστε ήδη 55 ετών εσείς, άρα δεν κινδυνεύετε. Για να εξηγήσουμε λίγο, να εξηγήσουμε ακριβώς συνολικά, λέει, όσον αφορά διατάξεις οι οποίοι βγαίναν με σύνταξη ανεφορείου ηλικίας. Για αυτούς που προβλέπονταν 35 έτη, μάλιστα, για να βγούνε, αυτοί πάνε, όσοι δεν προλάβανε να έχουν 35 έως 19 Αυγούστου, ακριβώς, του 15, πάνε στα 58. Αυτοί οι οποίοι είχανε, δεν προέβλεπε 35, αλλά
Άλλη περίπτωση, 37, πάνε στα 55. Άρα ο κύριος που ζητούσε 37 χρόνια, βάσει του νόμου θα πάει στα 55. Τα έχει ήδη τα 55, άρα γι' αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, ξέροντας τον νόμο. Οι ερμηνευτικοί εγκύκλοι που θα βγάλει το Γενικό Λογιστήριο δεν έχουν βγει ακόμα. Άρα ό,τι λέμε στο ασφαλιστικό είναι μια επιφύλαξη. Γιατί έχουν βγει μεν δύο πίνακες, τους έχω και μαζί μου, ούτε καν ένας, και ακόμα επιφυλάσσεται το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο ποιος από τους δύο πίνακες ισχύει. Μάλιστα. Άρα, αν δεν έχουμε εγκύκλιο ερμηνευτική, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Αυτό όμως που βγαίνει από τον νόμο είναι ότι εσείς συγκεκριμένα δεν έχετε κάποιο δεν πρόβλημα. Δίγεστε. Δεδομένου ότι έχετε συμπληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είστε καλά. Άρα, για να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, αυτό που είπατε για τα υπερχρεωμένα, για το δεύτερο σημείο και να πούμε σε ένα πλαίσιο ποιοι είναι χαμένοι και κερδισμένοι για το νέο ασφαλιστικό. Είναι ότι μπορούν να μπουν στο νόμο Κατσέλη πλέον και οι πρώην έμποροι. Που μέχρι τώρα έλεγε ότι αν είσαι πρώην έμπορος, αλλά δυστυχώς είχε σταματήσει να πληρώνεις πριν διακόψει την εμπορική ιδιότητα. Δεν έμπαινε στον νόμο. Ναι. Θεωρούσε ιονή έμπορος και στο μέλλον. Αυτό πλέον έρεται και οι πρώην έμποροι, στην πραγματικότητα, να το πούμε δικουλαδίστικα, και οι νυν έμποροι, αν κλείσουν την επιχείρησή τους, μπορούν να μπουν και αυτοί στον νόμο Κατσέλη και να εντάξουν και τα χρέη που είχαν ως εμπορικά χρέη. Άρα μια μεγάλη κατηγορία μπαίνει. Ποια είναι τα αρνητικά? Πάμε ναι, να, βέβαια, να πούμε και τα αρνητικά, βεβαίως. Τα θετικά είναι τα δύο. Τα θετικά τα είπαμε. Τα αρνητικά ποια είναι? Αφενός, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι προστατεύεται πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία 300.000 ευρώ για ένα άτομο, 375.000 ευρώ για δύο άτομα, 405.000 ευρώ για τέσσερα άτομα, δεν ήταν η αναστολή πληστηριασμών, άλλο πράγμα όμως Κατσέλη, πλέον θα υπάρχει εξομοίωση με την αναστολή πληστηριασμών και μάλλον θα είναι στις 200.000 ευρώ η αντικειμενική αξία και με εισοδηματικά κριτήρια. Περιμένουμε και εκείνο να τα δούμε με υπουργική απόφαση, η οποία θα βγει εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, άρα έως 14 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Δεύτερον, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι αν μπορούσαμε να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι υπάρχει απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και χωρίς δόλο περίληθαμε σε αδυναμία πληρωμής, το δικαστήριο έλεγε σώζει την πρώτη κατοικία πληρώνοντας το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Έχει απαλληφθεί αυτή η διάταξη και πάλι εκκρεμεί η υπουργική απόφαση. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Άρα αυτό θα σημαίνει υπάρχει ότι... κούρεμα οφειλής ή όχι. Κινδυνεύει και, να το δούμε. Η πρώτη κατοικία δηλαδή. Όχι, λέει το εξής. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε, είχε πάρει κυρία Μίτηλη 300.000 ευρώ ναι. ακίνητο, αλλά είχε αντικειμενική αξία 100.000. Θα πλήρωνε 80.000 ευρώ, το 80% της αντικειμενικής, θα κούρευε τα υπόλοιπα και θα προχωρούσε. Τώρα τι λέει? Θα βάλουμε άλλα κριτήρια για το πώς γίνεται το κούρεμα και αν υπάρχει κούρεμα. Περιμένουμε να τα δούμε. Είναι δηλαδή σε αμφισβήτηση το αν θα υπάρχει κούρεμα οφειλής. Μπορεί να υπάρχει απλά μια ρύθμιση. Είναι κουρεύονται τόκοι. Μέχρι τώρα είχαμε την κούρεμα κεφαλαίου. Περιμένουμε να το δούμε. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, ναι, ναι. σκληρή είναι η διαδικασία. Όσοι είναι ήδη στον νόμο, εντός 6 μηνών έχουν το δικαίωμα, είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους με νέα δικαιολογητικά. Ε1, καθαριστικά εφορία τελευταίων 3 ετών, ένθια. Μισθοδοσία, κάρτα ανεργίας, ποινικό μητρό. Όσοι έχουν πάρει δικάσιμο μετά το 19 μπορούν εντός 3 μηνών να πάνε να ζητήσουν νέα ημερομηνία πιο κοντινή και το βασικότερο, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι με την υποβολή της αίτησης στο ειρηνοδικείο υπάρχει μια προστασία μέχρι τα ασφαλιστικά μέτρα, πλέον λέει θα είναι μόνο εξάμηνη αυτή η προστασία. Και μετά, άμα είναι δηλαδή περισσότερος ο χρόνος, δεν καλύπτεται. Μόνο αν το δικαστήριο ευθύνεται λόγω φόρτου που έχει πάει πιο μακριά το δικαστήριο, πρέπει να πας να κάνεις νέο δικαστήριο προσωρινής διαταγής για να πάρεις ακόμα ένα εξάμεινο. Αν τυχόν όμως εσύ ο ίδιος ζητείς αναβολή, εκεί έρεται η προστασία για το υπόλοιπο διάστημα. Άρα στην ουσία δημιουργεί ένα ισχυρό αντικίνητρο προκειμένου να πηγαίνουμε σε συνεχείς αναβολές. Σκληραίνει πολύ τη διαδικασία. Μάλιστα. Να ακούσουμε τους δύο τηλεθεατές. Ο κύριος Γιώργος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο για το λόγο. Ο κύριος Τσουκαλάς σας ακούει. Είμαι γεννημένος το 1955. Μάλιστα. Έχω ένσημα από το 1970 και έχω 4.900 ένσημα βαρέα ανθυγινά. Έχει 4.900 ένσημα συνολικά βαρέα ανθυγινά. Αυτό κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Ναι, τα 4.000 περίπου 200 είναι βαρέα ανθυγινά. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι και όλα μαζί 4.900. Πόσο χρονών είστε? Είστε γεννημένοι στο 55. Δεν έχετε μάλιστα, οικοδομικά. Μπήκα στα 61 ναι. χρονών το Φεβρουάριο. Δεν έχετε οικοδομικά, απλά βαρέα. Ναι, είναι βαρέα θηγινά, ήμουν μάγειρα. Ωραία, λοιπόν. Τι λέει ο νόμος, τα βαρέα πρώτα απ' όλα δεν θίγονται. Ωραία. Βάσει το νέο το έχουμε πει αυτό. Μάλιστα. Στα 62 σας, με 4.500 έσημα τα έχετε, 3.600 βαρέα τα έχετε, αρκεί μάλιστα. να έχετε και 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια
πριν το 62ο. Εσείς γίνεστε το 17-62, άρα πρέπει μεταξύ 2004-2017 τα 13 αυτά χρόνια να έχετε τουλάχιστον 1000 βαρέα. Αν τα έχετε, στα 62, αυτό δεν άλλαξε, θα είστε συνταξιούχος με πλήρη σύνταξη ανάλογη των ενσύμων σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Να πούμε ότι προσθέθηκε στην παρέα μας και ο κύριος Θρασίβουλος Μίαρης, ο φοροτεχνικός μας, γιατί καθώς χωρίς το φοροτεχνικό δεν μπορούμε να κινηθούμε. Τα καλησπέρα. Πάντα έχουμε τρομακτικές αλλαγές. Καλησπέρα, Θρασίβουλε. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Είμαστε πάντα ετοιμοπόλεμοι, είσαι και εσύ εδώ πέρα. Έχουμε πολλές εκλογές. Έχουμε πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, πάντα εδώ, καθώς έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Αλλάζουν πάρα πολλά. Είδαμε ότι προστίθεται, έχεις γράψει ένα αποκλειστικό άρθρο στο sknews.gr σχετικά με τις αλλαγές, τι μας περιμένει για το περιουσιολόγιο, ό,τι δεν δηλώνεται κατάσχεται. Αυτό που έχεις τονίσει πολλές φορές και από αυτή εδώ την εκπομπή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, γιατί οι απορίες των τηλεθεατών ήταν πολλές. Να καλησπέρισουμε όμως σε αυτό το σημείο και τον κύριο Νίκο που περιμένει. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο μαζί σας, καθώς ο Θρασίβουλος Ομίερης, ο φοροτεχνικός μας, και ο Κώστας ο Τσουκαλιάς, ο εργατολόγος μας, είναι εδώ για να απαντήσουν σε όλες τις δικές τις ερωτήσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Θρασίβουλος Ομίαρης προσθέθηκε στην παρέα μας και στο στούντιο του HBC, του μεγαλύτερου οικονομικού καναλιού της χώρας, που σε αυτό εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή μας δίνει πάντα λύσεις και προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Και τι θα πρέπει να κάνουμε, Θρασίβουλε, είναι η ερώτησή μου για να ξεκινήσουμε έτσι και να σε καλωσορίσουμε. Όσοι έχουμε χρήματα στο στρώμα και θα θελήσουμε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματική οικονομία. Επιμένεις. Επιμένω εδώ. Επιμένεις να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να το δούμε. Βέβαια, αυτό είναι μετεκλογικό. Να δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, έτσι. Να δούμε αν θα προκύψει κυβέρνηση. Πώς θα προκύψει και τι σχήμα θα υπάρχει. Ναι, μεν οι αποφάσεις είναι να πάμε σε αυτό το σχήμα. Καθολικό περιουσιολόγιο για όλους, έτσι ώστε να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε την περιουσία να τη μετράμε. Εδώ βέβαια οι εφοριακοί, οι ελεκτές και αν το θέλετε η πρακτική που είχε ακολουθεί μέχρι τώρα ήταν από το έτος 2000 να ξεκινάμε να συζητάμε για την περιουσία του καθενός. Εγώ θα τολμήσω και θα πω ότι ακόμα και με αποφάσεις δικαστηρίου, αυτό που πρέπει να μετρήσει είναι από το 2011 και μετά. Μόνο η τελευταία πενταετία θα πρέπει να ελέγχεται στον καθένα ανάλογα τις κινήσεις που έχει κάνει στο τραπεζικό σύστημα. Από εκεί και πίσω τι γίνεται δηλαδή. Από εκεί και πίσω. Δεν υπάρχει χάρη, αλλά ουσιαστικά παραγράφει το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει οποιοδήποτε πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να μετρήσουμε την περιουσία μας από εκεί και πέρα, να δούμε τι έχει φορολογηθεί και ποιος μπορεί να τα δικαιολογήσει. Έχουμε δει καταστάσεις για ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου. Έχουμε δει τις έμεσες τεχνικές ελέγχου. Θα πρέπει να δούμε επίσης να επιμερίσουμε τα τεκμήρια, τα λεγόμενα τεκμήρια, την τεκμαρτίδα πάνη διαβίωσης, για να βγάλουμε μία περιουσιακή θέση με πραγματικές δαπάνες. Όλα αυτά θα τα δούμε, πιστεύω σύντομα, μετά τις εκλογές, σε ένα δίκαιο όμως φορολογικό σύστημα. Γιατί μόνο εκεί θα μπορέσουμε να στηριχτούμε. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε τα δικαστήρια με χιλιάδες προσφυγές και με αδικίες που ουσιαστικά εντάσσει αυτή τη στιγμή ο φορολογικός νόμος. Η πολυνομία και οι πολλές διατάξεις που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε. Ο κύριος Θοδωρής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Καλησπέρα σας, κύριε Θοδωρή. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, δίνετε λύσεις πολλές. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούμε. Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με το έμφυα θέλω να ρωτήσω. Βεβαίως. Με το ε9. Ένα ακίνητο που δεν ηλεκτροδοτείται, υπάρχει όμως το ρολόι, απλώς έχει διακοπή, ύστερα από αίτηση που έχω κάνει. Θα γράψω τον αριθμό του ρολογιού στη στήλη ή όχι? Υποχρεούστε να το γράψετε, ναι, τον αριθμό, αλλά
Το ακίνητο θα το βάλετε μη ηλεκτροδοτούμενο για να απελάβετε την έκπτωση το 20% για το έμφυα. Ναι, και βέβαια, προσέξτε, οι διορθώσεις μέχρι σήμερα το βράδυ. Στις 12 η ώρα θα κλείσει το σύστημα. Ναι, πού θα το γράψω όμως αυτό, αφού θα γράψω το νούμερο. Στο ε9 και στο ε2 κενό μη ηλεκτροδοτούμενο. Υπάρχει ένδειξη φέτος, η οποία υπάρχει στο ε2, θα μπείτε στο κωδικό, στο τάξη και θα το εντάξετε. Α, στο ε2 δηλαδή. Ναι, βέβαια. Α, στο ε2 θα το γράψω αυτό, βέβαια. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Όχι στο ε9. Και στο ε9 θα γράψετε ότι είναι μη ηλεκτροδοτούμενο, αλλά θα αναγράψετε τον αριθμό του ρολογιού που παλιά υπήρχε. Α, θα το γράψω αυτό στη στήλη, γιατί γράφει. Στη στήλη, μπράβο. Τον αριθμό, λέει, σε μια στήλη. Μπράβο. Που μπράβο. Έχει. Ναι. Αλλά σαν σημείωση θα το γράψω αυτό από κάτω. Ναι, υπάρχει ειδική ένδειξη που θα συμπληρώσετε τους κωδικούς. Τώρα δεν θα σας πω τους κωδικούς. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε μετά την εκπομπή, θα σας υποδείξω ακριβώς τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε στην εφορία, στο τάξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή. Αφήστε το τηλέφωνο σας, αν θέλετε να σας δώσουμε κάποιες περαιτέρω. Περαιτέρω, βεβαίως, εδώ και. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχουν αλλάξει. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει τώρα με το τάξη, αλλά όμως από 800.000 που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Θρασίβουλε, τώρα έχουν μειωθεί. 400 διάβασα απομένουν. Τώρα από αυτές τις 400 πώς θα κάνουν. Κάποιες είναι προβληματικές, κάποιοι δεν θα μπορέσουν. Κάποιοι θα ξεχάσουν να την κάνουν. Δεν θα είναι συνεπείς, γιατί οι παρατάσεις φέτος μπερδέψανε τον κόσμο. Κανονικά οι δηλώσεις θα έπρεπε να λήγουν το αργότερο 30 Μαΐου. Το έχουμε πει, έτσι ώστε να προσαρμόζεται ο κόσμος, να ξέρει τι έχει να πληρώσει. Τα εισοδήματα που δηλώνουμε τώρα είναι για το προηγούμενο έτος. Δεν είναι για αυτό που τρέχει. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε φορολογία από 1η-1η μέχρι 31-12. Άρα εισοδήματα που πήραμε το 2014 έπρεπε να έχουν αποσαφινιστεί. Να μην πάμε σε αυτή την ταλαιπωρία τον κόσμο. Μάλιστα. Σωστά. Ο κύριος Νίκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Για τον εργατολόγο κάτι ήθελα να ρωτήσω. Ο κύριος Σουκαλά σας ακούει, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, για τη γυναίκα μου, αφορά τη γυναίκα μου. Έχει ένσημα στον ΟΑΕ από το δεύτερο του 79, συνεχόμενα. Και έχει και 6 χρόνια στο ΙΚΑ. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 61 ετών. Δεν την κουνάει τίποτα. Μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Έχει ναι, όλα μαζί. Αλλά χρωστάει, προσέξτε, χρωστάει στο Ταμείο Εμπόρων πάνω από 20.000. Ωραία. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται, υπάρχει κάποια διάταξη που λέει ότι... Πόσα χρωστάει, αν θέλετε να μου πείτε για να σας πω. Ασφαλώς, είναι 38.000. Λοιπόν, ακούστε, έχει υποβάλει αίτηση για σύνταξη. Θα υποβάλει τώρα. Ωραία. Πρέπει να υποβάλει λοιπόν έως 39 του 15 αίτηση για σύνταξη. Έχει τα χρόνια η σύζυγος και με το παραπάνω για να φύγει αύριο το πρωί, δεδομένου ότι είναι 60 ετών, ούτε άλλαξε κάτι από τον νόμο. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν? Υποβάλλει αίτηση στο 39 του και για 18 μήνες της δίνει 360 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα της θα παρακρατά. Έχει περίπου μία σύνταξη γύρω στα 1.100-1.200 ευρώ καθαρά η σύζυγος βάσει των ετών που μου είπατε. Άρα στην ουσία 900 ευρώ επί 18 μήνες σημαίνει περίπου 15 χιλιάρικα. Και τα άλλα 25 περίπου που θα έχουν μείνει, 23, θα τα ρυθμίσει μετά σε 60 μηνιαίες δόσεις. Μετά το 18μηνο θα εκδοθεί κανονικά η σύνταξη, θα παίρνει ολόκληρο το ποσό και θα τις παρακρατούν το μερίδιο που αντιστοιχεί σε 60 μηνιαίες δόσεις. Αρκεί για να μπορέσει να ρυθμίσει οφειλές άνω των 25.000 ευρώ, να προλάβει να υποβάλει την αίτηση στον ΟΑΕ έως 31 του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσιπαλά. Ναι, ναι. Είμαι γεννημένος τον Ιανουάριο του 1959. Αυτή τη στιγμή είμαι 56 και μισό. Το 2012 είχα 10.500 με εξαγορά στρατού και ένα χρόνο από των παιδιών. Και θα βγαίνετε στα 59. Θα έβγαινα στα 59. Αλλά εσείς 59 ετών ακριβώς. Τον Ιανουάριο το 18 γίνομαι. Το 18. Άρα σας πηγαίνει 60 ετών και 6 μηνών. Σίγουρο αυτό, 60 ετών και 6 μηνών. Βάσει του πίνακα που υπάρχει, πηγαίνετε 60 ετών και 6 μηνών. Γιατί ο άντρας που θα έβγαινε 59, αλλά το 51 το συμπληρώνει το 18,
βάζει του πίνακα, βγαίνει 60 ετών και 6 μηνών. Περιμένουμε την εγκύκλιο για να τα οριστικοποιήσει όλα αυτά, αλλά ο πίνακα το λέει ο ρητό. Τότε θα έχω 43 χρόνια ένσημα εγώ, ε. Τι? 43 χρόνια θα έχω ένσημα εγώ τότε. Ναι. Εφόσον δεν θα είστε πάνω από τα 62, δεν αλλάζει κάτι. Λέει ρητό ότι η διάταξη αυτή που έβγαινε στα 59, για όποιον δεν είχε όμως το 59ο τώρα, αναλόγως πότε πιάνει το 59ο, αλλάζει και το όριο ηλικίας. Αυτό που το 59ο το πιάνει το δεύτερο εξάμεινο του 15, από τον Αύγουστο και μετά πηγαίνει 59,5, το 16 60, 60,5, εσύ πάτε στα... Το 17 πηγαίνει 60,5. Εγώ κλείνω το 18 πάει 60 ετών και 2 μηνών το 17. Το έχω μπροστά μου. 60 ετών και 2 μηνών. Και 2 μηνών. 68,5 δηλαδή θα πάω. 60,5. 60,5 είσαστε για εσάς, κύριε Γιώργο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Μετά το 13, ο μισθός μου είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι ήταν πριν το 13. Πόσο θα με επηρεάσει αυτό, αυτό απλά, για να εξηγήσουμε. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του νόμου 3863, που αναδρομικά θα λάβει χώρα από 1η-1η-15, δεν μειώνει τη σύνταξη. Απλά καθιστά λιγότερο αποδοτικά τα χρόνια από το 10 και μετά, αναλόγως των αποδοχών. Άρα πράγματι, εκεί που από 13, 14, 15 θα είχατε για παράδειγμα 120 ευρώ κέρδος σε σχέση με πριν, θα έχετε 80 ή 90. Πράγματι, είναι μία διαφορά, αλλά δεν σημαίνει ότι η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η μείωση θα είναι περίπου για εσάς, υπολογίστε, σε σχέση με εκείνο που θα ήταν αν δεν είχε ψηφιστεί αυτός ο νόμος, περίπου 20 με 30 ευρώ. Γιατί μέχρι το 12 ήμουν στην 28 κλάση. Και από το 13 το κομμάτι και μετά, μέχρι το 10 υπολογίζεται βάσει των καλύτερων 5 ετών των τελευταίων 10 ετών. Το κομμάτι από το 10 και μετά υπολογίζεται για κάθε χρόνο αναλογικά με τις αποδοχές. Άρα πράγματι πολύ. Τα έτη 13 έως και 18 με το μισθό που έχετε θα είναι λιγότερο αποδοτικά από ό,τι θα ήταν με τον παλαιότερο υπολογισμό. Δεν έχετε μια σημαντική μείωση. Είναι όμως η παραμονή σας λιγότερο στην ουσία κερδοφόρα από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαμε τον νόμο αυτόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσουμε, να καλησπέρισουμε και την Γεωργία που μας ρωτά. Είχα κάποια σπίτια, σε σένα απευθύνεται μάλλον, τρασιβλόχη μάλλον, σε σένα απευθύνεται. Είχα κάποια σπίτια τα οποία εισέπρατα κάποια ενοίκια. Τα δύο από αυτά δεν έχω εισπράξει και μου χρωστάνε ακόμα τα ενοίκια. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση, πού τα δηλώνω? Υπάρχει ο κωδικός για εκχώρηση μισθωμάτων. Αν θέλετε να τα εκχωρήσετε στο δημόσιο, καταρχήν για το έτος 14 μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά και για το τρέχον έτος πάλι, αλλά στη δήλωση του έτους 16 του χρόνου. Μάλιστα, του χρόνου. Η επόμενη τηλεθεάτριά μας είναι η κυρία Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε. Μιλάω. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Ναι, σας ακούει ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, γεια σας. Γεια σου Σοφία, γεια σου Κία. Γεια σας. Με τον κύριο Τσουκαλά θέλω να μιλήσω. Ναι, σας ακούει. Μ' ακούει? Ναι, κύριε Τσουκαλά, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, να μου απαντήσετε απλά για να καταλάβω. Έχω κατοχυρώσει το 2010 25 ετία. Είστε στο δημόσιο? Λίγο είκα στην αρχή και μετά έγινα μόνιμη. Ωραία. Έχετε παιδιά, ανήλικα? Στο δημόσιο τώρα είμαι, ναι, και ακόμα εργάζομαι. Περίμενα να κλείσω τα 60 μου. Μ' ακούτε? Δεν έχετε ανήλικο παιδί? Όχι. Είμαι 60 χρονών. Περίμενα να κλείσω τα 60 μου για να πάρω πλήρη σύνταξη. Πότε είστε γεννημένοι? Ακριβώς. Ακριβή ημερομηνία. Έχω γεννηθεί 28 Νοεμβρίου. 28 Νοεμβρίου. Του 55. Εσείς ναι. Απλά έχετε μια μικρή αύξηση. Θα βγείτε 60 ετών και 4 περίπου μηνών. Άρα θα έχετε μια παραμονή ακόμα 4 μήνες. Αυτό φαίνεται. 4 μήνες δεν είναι τίποτα, ναι. Σας ευχαριστώ. Θα έχετε μια μικρή επιβάρηση 3 ή 4 μηνών. Αυτό μένει να φανεί. Ναι, γενικά να καλά, το εξηγήσουμε. Ευχαριστώ. Όσοι. Να το εξηγήσουμε λίγο, ναι. Απήχαν πολύ λίγο από το παλιό όριο ηλικίας, έχουν πολύ μικρή αύξηση πλην μητέρων ανηλίκου. Οι οποίες εντός για μια μέρα μπορεί να έχουν 5 χρόνια παραπάνω. Για παράδειγμα, μια δημόσιος υπάλληλος, η οποία έχει 25 ετία το 10,
Αν είναι 50 χρονών έως 19 Αυγούστου, βγαίνει στα 50. Αν γίνεται 50 χρονών 20 Αυγούστου, βγαίνει στα 55. Η κυρία 5 χρόνια μετά. Α, τρομερό. Μάλιστα. Τρομερό. Για καλά το λέω για μία μέρα. Είναι... Όπως και οι τρίτεκνοι πατέρες, για παράδειγμα. Ένας τρίτεκνος πατέρας στο δημόσιο μετά βγαίνει στα 52 και είναι, γίνεται 52 μετά τις 20 Αυγούστου, θα βγει στα 56. Θέλω να μου πείτε μετά, αφού καλησπέρισουμε και την κυρία Εύη, τι γίνεται τώρα που η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο και ποιος θα πληρώνει τελικά σε αυτά τα ταμεία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το ΙΚΑ ψάχνει για χρήμα. Είδαμε αυτή και χθες ότι ο ΑΕ, ΝΑΤ και ο ΓΑ έχουν δεσμευθεί μέσω του μνημονίου ότι θα έχουμε μία περικοπή της κρατικής επιχορήγησης κατά 48%. Αυτό θα γίνει, για να μπορεί σε αυτό να γίνει, θα γίνει είτε με μείωση συντάξεων είτε με αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Ναι, τα δύο. Πάμε να καλησπέρισουμε την... έχουμε ένα baby boom καινούριο στην αγορά εργασίας. Μακάρι. Και δεν έχουμε τίποτα από τα δύο. Μακάρι. Και ο Θρασίβλος αυτό λέει. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Εύη. Καλησπέρα σας, κυρία Εύη. Ναι, καλησπέρα σας. Είμαι 59 χρονών, τώρα μπήκα στα 60. Δουλεύω από την 1η-1η-70, δηλαδή έχω 5.600 ένσημα του ΙΚΑ, 3.000 ΤΕΒΕ και τώρα βρίσκομαι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, είναι για ένα χρόνο τώρα, είμαι στο ΙΚΑ. Θα ήθελα να μου πείτε πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. Άρα έχετε 8.900 ένσημα και πότε είστε γεννημένοι? Είμαι το 56, 36 το 56. Εσάς τώρα ποιο είναι το θέμα, στο ΙΚΑ δηλαδή επιστρέψατε το 14. Ναι, το 2014 επέστρεψα στο ΙΚΑ, γιατί τώρα τα τελευταία 10 χρόνια είχα ΤΕΒΕ. Αν είχατε γυρίσει στο ΙΚΑ, αν είχε γυρίσει το ΙΚΑ το 11, θα βγαίνουμε μειωμένοι στα 56. Τώρα δυστυχώς μπορείτε να βγείτε είτε με μειωμένοι στα 62 έτη, με μείωση όμως 40%, 30 συν 10, 40, ή αν τώρα είστε 59 και δουλεύετε συνεχόμενα στα 62, άρα έχετε 8.900 και άλλα 900 ένσημα, 9.800 στα 62 σας, θα αγοράσετε και 7 χρόνια που σημαίνει 2.100, άρα 11.900 και θα παραμείνετε ακόμα 100 ημέρες μετά τα 62, άρα 62 ετών και 4 μηνών μπορείτε να βγείτε με πλήρη σύνταξη, αρκεί να αναγνωρίσετε 7 χρόνια, που η αναγνώριση 7 ετών στο ΙΚΑ σημαίνει περίπου 14.000 ευρώ, τα οποία παρακρατούνται από τη σύνταξη, μόνο όμως εφόσον έχετε δεξαμενές πλασματικών ετών, για παράδειγμα κενά ασφάλισης. Αλλά επειδή λέει η κυρία ότι ξεκίνησε πρώτη φορά το 70, από ό,τι φαίνεται έχει σίγουρα κενά ασφάλισης, άρα θα μπορέσει να το κάνει. Άρα μάλιστα, υπάρχει σενάριο είτε για μειωμένη στα 62, είτε για πλήρη 62 ετών και 4 μηνών. Απλά προϋπόθεση είναι να εργάζεται συνεχόμενα έως τα 62 και 4 μήνες και να αγοράσει και 7 χρόνια, δηλαδή 2.100 ημέρες. Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Παναγιώτη. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είμαι σε μία διάταξη που λέει 35, είμαι ασφαλισμένος στο ταποτέ. Mm. Είμαι σε μία διάταξη πριν το 82, 35 ανεξαρτήτου ηλικίας. Mm. Τα 35 τα κλείνω στις 19 Σεπτέμβρη. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ? Πόσο χρόνο είστε? 54. Ακούστε να δείτε τώρα. Εσείς, βάσει του νόμου, το πιθανότερο σενάριο, αλλά να το κρατήσουμε γιατί περιμένουμε την αντίκλιο. Να έχουμε και μια φύλαξη. Λέει μέσα ο νόμος. Αυτοί οι οποίοι βγαίνανε 35 ανεφορείου ηλικίας, από την ψήφιση και μετά, πάνε στα 58. Δηλαδή είναι σαν να λέω τον κύριο αυτόν, ο οποίος περίμενε να βγει σε 2 μήνες, τον πηγαίνει 4 χρόνια μετά. Να περιμένουμε όμως, γιατί εκτιμώ ότι επειδή είναι μια πολύ σκληρή διάταξη αυτή. Ναι, ναι, τώρα δεν είναι 2 μήνες και 4 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια μητέρα ανηλίκου με 5.500 ένσημα. Ο άνθρωπος έχει δουλέψει 45 χρόνια. Το να τον πάει με το καλημέρα 4 χρόνια μετά είναι πολύ άγριο. Ελπίζω ότι θα υπάρχουν μέσα των εγκυκλίων μια μεταβατικότητα. Ναι, γιατί θα ήταν πολύ άδικο αυτό. Αυτό που λέει όμως ο νόμος είναι ρητό. Τι λέει? Για τις διατάξεις που βγαίνανε ανεφορείου ηλικίας με συμπλήρωση 35 ετών, αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας, αρχής γενομένης από την ψήφιση του νόμου, με το όριο ηλικίας στα 58. Είναι σαν να λέω ότι με το καλημέρα τον πηγαίνει στα 58. Άρα να, ναι, μετά, να κάνει υπομονή, να έχει ψυχραιμία, να μην αγχωθεί, γιατί μπορεί πράγματι τελικά να μην γίνει έτσι και να έχει μια μεταβατικότητα και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα. Ο νόμος που έχει ψηφίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο νόμος ψηφίστηκε 13 Αυγούστου και δημοσιεύθηκε 14 Αυγούστου. Μία ερώτηση. Ναι. Μία μικρή ερώτηση. Ναι. Ο νόμος αυτός που
Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι. Ο νόμος αυτός που δημοσιεύθηκε ήταν για το δημόσιο, ισχύει και για τις ΔΕΚΟ. Αυτός ο νόμος που σας λέω εγώ είναι μόνο για το ΙΚΑ και τις ΔΕΚΟ. Ο νόμος του δημοσίου ισχύει από 19 Αυγούστου. Αυτό που σας λέω... Αυτός τώρα ο νόμος από πότε ισχύει, που μου λέτε. Από 14 Αυγούστου. Μάλιστα. Μην το μπερδεύουμε, την ίδια μέρα ψηφίστηκαν όλα. Απλά ο νόμος αφορούσε το ΙΚΑ, το ΤΑΠΟΤΕ και όλα τα ταμεία αυτά ήταν μέσα στο νομοσχέδιο, ενώ το του δημοσίου ήρθε με το απολογία. Μάλιστα. Και τα δύο την ίδια ημέρα ψηφίστηκαν, αποτελούν προαπαιτούμενα του πρώτου μνημονίου, είναι στο άρθρο 1 του νόμου που ψηφίστηκε, 43-46. Απλά το κομμάτι που αφορούσε ιδιωτικό τομέα και ταμεία υπουργείου εργασίας, ΟΑΕΤΣ, ΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών, ΣΑΙ, ήταν μέσα στο νόμο. Σας ενώ το κομμάτι του δημοσίου. Μεγάλη αγωνία τώρα θα γίνει ο Παναγιώτης. Πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι πολύ σκληρή η εξέλιξη για κάποιους οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι βγαίνανε με λίγα χρόνια. Υπάρχουν και ερωτήσεις. Περιμένουμε να δούμε. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί κάποια λύση να είναι πολύ πιο ομαλή η μετάβαση. Δυστυχώς όμως, αν πάρω το γράμμα, λέει αρχής γενομένης από τα 58. Σαν να λέει τον πηγαίνει στα 58. Να εξηγήσουμε κάτι. Στο ασφαλιστικό είναι 15 γραμμές το νομοσχέδιο. Ακριβώς. Αυτό αφορά. Αυτό, αυτό, σας ευχαριστούμε αυτό, πάρα πολύ. Για να εξειδικευτεί στις 150 και πλέον διατάξεις που υπάρχουν στην Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας, θέλει κάθε ταμείο να βγάλει κύκλο. Και την άλλη φορά που είχε γίνει ο 40-93, κάθε ταμείο, το δικό σας, το ΤΑΜΠΗ, το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΕ, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΙΚΑ, ο ΑΕΤΑ, ειδικά ταμεία, βγάλανε εγκύκλιο 1-2 μήνες μετά και εκείνα εξειδικεύουν. Οι εγκύκλοι εξειδικεύουν αμιγώς το ποιος αφορά ο νόμος και πώς υπάρχει η μεταβατικότητα στην αύξηση των ωραίων ηλικίας. Μάλιστα. Να απαντήσουμε και στο 576, το οποίο μας ρωτάει η Θρασίβουλε, πρέπει να το απαντήσουμε οπωσδήποτε. Είχα κάποια χρήματα τα οποία έχω φορολογηθεί κανονικά για αυτά σε κάποια τράπεζα. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα της τράπεζας που τα είχατε. Τώρα τα έχω αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου. Θα πρέπει να τα ξαναδηλώσω για να κάνω χρήση τους? Έτσι κι αλλιώς, με τη διαδικασία περιουσιολογίου, θα δηλώσουμε ποια χρήματα έχουμε στην τράπεζα και ποια έχουμε σπίτι μας. Μάλιστα. Είτε τα έχουμε σπίτι μας λοιπόν, είτε στην τράπεζα, έχουν είναι το ίδιο αποτελέσμα. Γιάννης, 56 ετών, με 3 παιδιά, όχι ανήλικο, έχω ΙΚΑ, 4 έτη από το 1973 έως το 1977. Μπήκα στο Δήμο το 1986 έως το 1991. Δεν γίνεται. Εφόσον έχει 20 ετία έως το 2011 που την έχει, είχε κατοχυρώσει για τα 52. Εφόσον έως 19, θα πάει βαρέα, λέει. Εφόσον έως 19 Αυγούστου είχε συμπληρώσει το 52ο έτος ηλικίας, δεν κινδυνεύει. Ποιο είναι το ζουμί? Όσοι είχαν και τα χρόνια και την ηλικία έως 13 Αυγούστου στα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας και 19 Αυγούστου στο Δημόσιο, δεν κινδυνεύουν. Έτσι. Τα θεμελιωμένα, αλλά ως θεμελιωμένα εννοούμε εκείνα που συντρέχει ταυτόχρονα και το όριο ηλικίας και τα απαιτούμενα χρόνια, έως 19 Αυγούστου και 13 έως... δεν κινδυνεύουν. Όσοι δεν είχαν την ηλικία, την πάτησαν. Μάλιστα. Σταδιακά έχουν αυτοί. Από το 1991 έως σήμερα είναι και στα βαρέα. Θα βγει με βαρέα, έτσι? Μπορεί να βγει και με τα βαρέα για να πάρει την προσάυξη βαρέων. Ωραία. Τον συμφέρει δηλαδή, αντί να βγει ως τρίτεκνος, να βγει με τα βαρέα. Όχι, προσοχή. Προσοχή. Ως τρίτεκνος θα βγει. Έτσι. με πήγατε... Α, ναι, έτσι. Σε πέρδεψα λίγο στο τέλος. Ναι. Με τα βαρέα ο άντρας, 20 ετία και 12 χρόνια βαρέα, βγαίνει στα 58. Αν θέλει να βγει τώρα, θα βγει ως τρίτεκνος. Έτσι. Έχουμε και τελευταία γραμμή τον κύριο Νίκο. Μας ακούτε, κύριε Νίκο? Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Ωραία, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Χείρα συνταξιούχου δημοσίου. Τι δικαιώματα έχει αν εργάζεται, τι δικαιώματα αν δεν εργάζεται και αν υπάρχουν ηλικιακά... Αν είναι χείρα συνταξιούχος δημοσίου, αν έχει περάσει η τριετία και πιάσει δουλειά και είναι κάτω των 65 ετών, ενώ τώρα παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα παίρνει το μισό του 70% όσο εργάζεται. Αν αύριο σταματήσει πάλι να εργάζεται, θα επανέλθει η σύνταξη κυρίας που λαμβάνει από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Σας αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που υπάρχει και παίζει ρόλο. Εκτός και αν θέλει να μου κάνει κάποια πιο σαφή ερώτηση, γιατί το κομμάτι το θέλει κυρίως. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εσείς μην χάσετε, ακολουθεί η εκπομπή του κύριου Ταλαμάγκα, Πολιτική και Οικονομία, του Βασίλη Ταλαμάγκα.
Εκεί θα είναι σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας ο Νίκος Παπάς σε μια αποκλειστική συνέντευξη που δεν θα πρέπει κανείς να χάσει, καθώς υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις. Μας σας ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. We'll be right back.